Λοιπόν, ένα story, ένα μικρό story. Ένα μικρό story. Είναι μία σχεδιάστρια μόδας που βλέπουμε να έχει φωτογραφίες από διάφορα παιδικά έργα που παίρνει επιγεύμευση για ρούχα με μικρής ηλικίας. Το ποίημα για μεγαλύτερη ηλικία, αν είναι ποίημα. Το ποίημα θα διαβάσουμε ακόμη. Ναι. Είναι η τελευταία ρίχνη του μυστηρίου, ας πούμε. Εντάξει. Θέλω να δω τις ιστορίες μέχρι τώρα. Και η φωτογραφία με τον παππού και το εικονάκι για να συνδυάσει το παρελθόν, την παράδοση με το μοντέρνο. Εκπληκτικό αυτό. Πραγματικά είναι αυτό. Η επίδειξη της μόδας. Η επίδειξη της μόδας. Ωραία! Επίδειξη μόδας. Ο άλλος παιδιός. Μία ιστορία. Η δεύτερη ιστορία. Ακούω! Να κάνουμε κανένα έτσι. Μπορεί να πηγαίνει αυτά.
διάφορο στο άλλο. Ακριβώς. Δεν είναι αντίθεση. Δηλαδή, εσύ πιστεύει ότι τραβηδά μου ένα εκτό των άλλων. Όχι, όχι στη ζωή μα την κανονική. Είμαστε κανονική, πραγματικά. Είμαστε μια ταραχιά τη προσωπικότητα. Κοιτάζουμε τον ένα εκτό των άλλων. Αν έρθω σήμερα, βέβαια, με μια χαρά που μου ζητά, αρχίζω που μπορεί να το κάνει και να μην το κάνει προσωπικότητα. Αλλά αν αυτό το πράγμα το γίνει σκηνικά και το κάνει που είναι σαν ένα story και αν θέσουμε κάτι που ασχολείται με μια δημιουργία, τι θα είναι το πράγμα προσωπικότητα. Εσύ επιμένει, δεν είναι το πράγμα προσωπικότητα. Ωραία, στον τίτλο θα το δώσω. Ο ταρακιάκο του αργενητή ήταν. Ο πολυπόλεμο. Ο τρελός μου. Είναι πάνω σε ένα όνομα, θα έχεις πρόσεξη. Γιατί είπα που όλο το αφεντικό είναι